κακοφωνία ήταν εκείνη την ημέρα να σφάξετε πόσα ζώα? 28 ζώα. Υπήρχε και οικονομικές συναλλαγές αυτό? Πάντοτε υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές και με καταθέσεις και με επιταγές και με μετρητά. Πόσα χρήματα του δώσατε σε μετρητά εκείνη την ημέρα? 17.000. Τα δώσατε σε κάποιο φάκελο, πώς? Σε ένα φάκελο, ναι. Αυτός ήταν σταματημένος έξω από το φυλάκιο και έφυγα εγώ, κορνάρισα το φύλακα και μετά από πίσω μάλλον ακολούθησε και έφυγε. Δεν τον είδατε δηλαδή να σας ακολουθεί? Όχι, δεν τον είδα. Μετά εγώ έφυγα κατευθείαν. Και ούτε είδατε ποια κατεύθυνση πήρε? Όχι, όχι, όχι. Λογικά, αυτός έπρεπε να στρίψει δεξιά, να φύγει για το χωριό του. Οι κάμερες τον έχουν δείξει ότι φεύγει αριστερά. Τώρα που πήγε δεν ξέρω. Αυτό που εξακολουθούν να λένε, ότι του χρωστούσες πολλά χρήματα, ισχύει? Άκουσε να σου πω. Σου τα είπα και την άλλη φορά. Όλα είναι πληρωμένα. Όλα είναι κομμένα τιμολόγια και όλα είναι κατατεθειμένα και επιταγές πριν την ημερομηνία εξαφάνισεώς του. Εάν ρωτήσει ένα κτηνοτρόφο και πει ότι του χρωστάω ένα ευρώ όχι παραπάνω, ό,τι θέλεις πες για εμένα. Αυτό το πράγμα στο λέω και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Ούτε οφειλή υπάρχει ούτε τίποτα. Για οφειλή 250.000 ευρώ μαθαίνω. Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχεις εσύ ζώα τώρα αυτή τη στιγμή. Και έρχομαι εγώ και σου λέω, Αγγελική, σου σφάζω ζώα. Πόσα κάνουν τα ζώα? 250 χιλιάρικα όπως λένε. Και παίρνω πρώτα ζώα. 10 χιλιάρικα, μετά 20, μετά 30 και δεν σου δίνω μία. Μετά εσύ θα μου ξαναδώσεις? Μας περιγράφουν έναν Γρεκό σε ένταση τελευταία. Ξέρεις γιατί? Δεν τον γνώριζα εγώ τον άνθρωπο προσωπικά. Τι ήταν από πριν για να κάνω τη σύγκριση? Όταν έφυγες από τα σφαγεία, σε πήρε τηλέφωνο ένας οδηγός για να σου φέρει με το φορτηγό χώμα? Ναι, με πήρε. Το ξέρει ασφάλεια αυτό από την πρώτη στιγμή. Σου έφερε το χώμα στο στάβλο? Ναι, στο στάβλο, ναι. Είχες Ρουμάνους εργάτες στο στάβλο σου? Είχα Ρουμάνους, ναι. Αυτοί που βρίσκονται? Αυτοί έφυγαν μόλις τους πήρε ασφάλεια κατάθεση. Εξαφανίστηκαν μετά από μία εβδομάδα. Όταν έφυγε ο με το χώμα, μετά τι έγινε εκεί στο στάβλο? Από εκεί και πέρα τελείωσα. Εγώ πήγα στο σπίτι μου. Από τις 5 η ώρα είχαμε σηκωθεί, Αγγελική. Ο Ρουμάνος πριν φύγει, πού έμενε, στο στάβλο? Ναι, στο στάβλο. Πρωτού φύγει, έμενε στο στάβλο. Έχω διαμερίσματα εκεί. Ρώτα με ό,τι θες. Δεν έχω πρόβλημα. Μου λένε ο ανεψιός του και ο αστυνομικός, ο συγγενής του, ότι όταν σας πήραν, λέει, την πρώτη μέρα που χάθηκε, τους είχατε πει εσείς ότι μαζί φύγατε και τον είδατε να στρίβει για σύνδο. Έτσι λένε και ήδη. Ναι, τους είπα, λέω, λογικά, λέω, θα έστρεψε, λέω, δεξιά. Λογικά. Αυτό τους είπα. Ότι αργήσατε, λέει, και ότι πήγατε μαζί και ότι έφτασε για σύντο. Ναι, yeah, αργήσαμε, φύγαμε μαζί, αφού σηκωθήκαμε μαζί από το τραπέζι. Δεν θα φύγουμε μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, φύγαμε μαζί. Εγώ έστρεψα αριστερά, από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να θυμηθώ αν τον είδα πίσω με δεν τον είδα. Αλλήμον δε κάθε φορά που θα σφάζαμε χωριστά με έναν άνθρωπο τον εξαφανίζουμε. Γιατί αυτό το πράγμα ούτε στα έργα δεν γίνω. Ο Νίκος είμαι, ο Γρεκός. Έλα, Νίκο. Πού είσαι εσύ, ρε? Ούτε ένα τηλέφωνο να πεις, ρε Νίκο, τι κάνεις να πω. Λοιπόν... Τι τηλέφωνο, Νίκο, να πάρουμε τις ιστορίες με αυτές, τι τηλέφωνο. Για πες μου, ήρθα εδώ στο στάβλο σου και φώναξα, έκανα και δεν σε βρήκα. Και πού θα με βρεις στάβλο, ρε? Τώρα είμαι στα Διαβατά αυτή τη στιγμή. Α, στα Διαβατά. Ναι. Για πες μου, τι γίνεται τώρα, τι κάνω εγώ, ρε? Ψάχνω τον αδερφό μου, πού θα το βρω, ρε? Εγώ ρε Νίκο, πού να ξέρω τώρα? Τώρα μιλές κάτι πράγματα και εσύ, πάτα λίγο φρένο, ρε. Ναι, πατάω. Πάτησα, ναι. Πάτα λίγο φρένο. Ναι. Εμένα με ξέρουν όλοι σε πεντάλοφο χρόνια. Ρε, δεν φέρνω αντίδραση. Αλλά πάρε μου και εσύ ένα τηλέφωνο, ρε. Να πεις, ρε Νίκο, μη ψάνεις άδικα από μένα. Πού να βρω άκρη, ρε Νίκο, τώρα εγώ? Πού έγινε μια τέτοια κατάσταση, μια εξαφάνιση αυτά, εγώ τι να ζητάω? Τι έγινε?
το. Η άλλη είναι κολούλη, άκουσε εδώ. Ναι. Η άλλη είναι κολούλη, κάθε μέρα τηλέφωνο με έπαιρνε. Δεν φτάνει αυτό και το αμάξι του, ρε φίλε. Και το αμάξι του. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, το τι έχει γίνει, είναι τρελό αυτό που έχει. Τρελό, ρε φίλε. Ούτε στην Αμερική δεν γίνονται. Τι να πω, ρε. Να γίνει τέτοιο πράγμα, είναι τρελό. Ό,τι θέλει, όποτε θέλει, παίρνε με. Ό,τι θέλει. Έγινε, γεια.